ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι εγώ σαν περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας στα Βόρεια Δεκάησα. Χαίρομαι που έχω να σας παρουσιάσω τον βουλευτή μας, τον Γιάννη Παπά. Την καινούρια υποψήφια, την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την Ελληνικό. Θα ζητήσω από τους φίλους της Γερμανίας να πάρει συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Κόνσολα του Μάνου, γιατί είχε περιοδία, γιατί δεν μπορούσε να το πρόγραμμά του δεν συνέδευτε, γιατί ήταν εδώ να γίνει θέση ομιλία, ακυρώθηκε τελευταία στιγμή γιατί είχαν ομιλίες διάφορες, οπότε ξέρω έχει σχέδιο και το κουβουέ και τέτοια, και θα υπήρχε ανταπόκριση, οπότε ακυρώθηκε και δεν μπορούσε, το πρόγραμμά του ήταν για τη Ρόδο, οπότε έμεινε σε Ρόδο. Ο υψηλάτης ο Βασίλης έχει ένα πρόβλημα οικογενειακό, περισσότερο το ξέρετε, και οπότε γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει και ζητάνε συγγνώμη από όλους. Θα προσπαθήσω να περάσουμε αυτή τη εβδομάδα όμως αυλικό, να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους μας. Αυτές οι εκλογές που είναι μπροστά μας, πιο δύσκολες εκλογές, εγώ θα πω ότι μεταπολιτευτικής Ελλάδος, θα πω ότι μεταπολεμικής Ελλάδος. Είναι εκλογές που ψηφίζουμε πλέον ή παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ή ευρώ δραχμή. Μπορεί να είναι το κλισέ δεδομένο και να έχει φορεθεί τελευταία, αλλά είναι μια πραγματικότητα ρεαλιστική. Γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Όταν λέμε ευρώ ή δραχμή, δεν λέμε βγαίνουμε και έχουμε τα ίδια δεδομένα. Η δραχμή σημαίνει ένα κλικ. Γυρνάμε, πατάμε ένα κουμπάκι και γυρνάμε 50 χρόνια πίσω στην κοινωνία μας. Γυρνάμε σε αυτά που έχουν ζήσει οι κύριοι πάνω πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία. Στη δεκαετία του 60. Και δεν έχουμε και τις υποδομές της δεκαετίας του 60 για να ζήσουμε. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε συνάλλαγμα να πάρουμε καύσιμα, σημαίνει πολλά. Αν τώρα δεν παίρνουμε καύσιμα γιατί υπάρχει οικονομική κρίση ορισμένη και δεν γεμίζουν τα αυτοκίνητα, τότε και να έχουν δεν θα μπορούν να τα γεμίσουν και δεν θα έχει. Δεν θα υπάρχει βενζίνη και πετρέλαιο, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και δεν είναι αυτό εκφοβιστικό. Είναι το αποτέλεσμα το να πάμε να καταγγείλουμε το μνημόνιο μονομερός και να μας παγώσουν το δανεισμό οι Ευρωπαίοι. Μετά, επειδή εδώ μέσα έχω ξαναμιλήσει από την αίθουσα την πρώτη μιλία που είχα κάνει εδώ πέρα στην περιοχή σας και οι φίλοι δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει τι περιμένα τον Αντώνη Σαμαρά τότε. Ήταν η εποχή της περιβόητης επιστολής τον Νοέμβριο και τους είχα πει ελπίδα. Δεν είχα πει τίποτα άλλο, ελπίδα. Δεν ξέρω το θυμόσαστε. Αυτό περιμένουμε. Και επειδή μας βάλανε στο κάδρο μαζί με τον Πασό, δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Μνημονιακή ή αντιμνημονιακή. Τι σημαίνει. Το πρώτο μνημόνιο ήταν καθαρά του Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν κόντρα. Και ήταν κόντρα. Αν θυμόσαστε, πήγαινε στην Ευρώπη και όλοι τον επιγράφηκαν τις πλάτες. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ποιος μίλησε για ανάκαμψη οικονομίας, για παραδιαπραγμάτευση του μνημονίου, επενδύσεις, ποιος μίλησε πρώτος. Αυτά ήταν συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τώρα. Άλλο να τα καμπελώσαμε μετά αναμορισμένοι. Επειδή εμείς ψηφίσαμε το δεύτερο, όχι μνημόνιο, είναι το PSI, δηλαδή το κόψιμο του δανείου 105 δισεκατομμύρια μείωση, είναι το κόψιμο των επιτοκίων, είναι η επιβίτηση του δανείου. Δηλαδή είναι σαν, δεν ξέρω τι, δηλαδή, σαν να ζούμε σε έναν κόσμο διαφορετικό μου φαίνεται. Να το πω σε απλά παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Είναι σαν άνθρωπο που φτάσει ένα εκατομμύριο στην τράπεζα και να πάει να κάνει μια συμφωνία. Σου λέει η τράπεζα, δώσε μας. Σου κόβω τα 700, σε αφήνω να πληρώσει τα 300, όχι με επιτόκιο ξέρω 5%, με 2% και σε 35 χρόνια είσαι 20. Και να λέμε εμείς, είσαι βλάκα που το υπόγραψε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Και αυτό έχουμε περάσει με ελληνικό λαό.
Και τώρα τελευταία μπερδεύουμε και όλα για την κρίση της Ισπανίας με την ελληνική κρίση. Η Ισπανία έχει, είναι, η κρίση είναι τραπεζική. Όπως η Αμερική πριν 4 χρόνια. Εμείς έχουμε δημοσιονομική κρίση. Έχουμε τα έξοδα του δημοσίου περισσότερα από τα έσοδα. Καμιά σχέση με τις τραπεζές. Αν οι τραπεζές μας αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργείται κρίση, είναι γιατί με το κούρεμα πάθανε καθίστηση. Και με το κούρεμα το δικό μας πάθανε καθίστηση και η Κύπρος. Αυτά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Παίρναμε μισθούς πάνω από εκεί που θα έπρεπε να μπορούσαμε να παράγουμε. Δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η πραγματικότητα είναι αυτή. Γι' αυτό μιλάμε πλέον, επειδή όμως όλο το βάρος όλη το έριξε η κυβέρνηση του Πασόκ στα κουρέματα συντάξεων και μισθών, ξέφυγε εντελώς, στέγνωσε την αγορά, κάθισε η αγορά εντελώς. Φτάσουμε σε σημείο που πρέπει να επανορθώσουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό προτείνει τα 18 μέτρα η Νέα Δημοκρατία, ξεκινώντας από τις χαμηλότερες συντάξεις, όχι κάτω από 700 ευρώ, να μην πληρώνεις δάνεια πάνω από 30% του μισθού σου, όχι να στα παίρνω όλα, και όλοι οι φόροι να μην ξεπεράνουν το 25%. Να ξαναπαναφέρουμε το αφορολόγητο στις 10.000, το ΦΠΑ θα χαμηλώσει. Όσοι ασχολούνται με ελεύθερο επάγγελμα ξέρουν ότι οι περισσότεροι εδώ πέρα ξέρετε ότι έχει καθίσει η αγορά με το ΦΠΑ. Τουλάχιστον εμάς είναι στο κέντρο της. Εσείς έχει και πιο χαμηλό ΦΠΑ. Θα το κάνει. Στην υπερτική Ελλάδα με το 23% τελείωσε. Τελείωσε. Πέθανε και εγώ η αγορά έχει πεθάνει. Οπότε όλα αυτά πρέπει να διορθωθούν. Δεν είμαστε ποτέ υπέρ και φυσικά είναι ο πρώτος μας στόχος να τα διορθώσουμε. Πρέπει να επενδύσουμε οπωσδήποτε στον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, όπως και η ναυτιλία. Είναι τα δύο κομμάτια που πρέπει να δώσουμε βάρος. Και φυσικά είναι αυτό που είπε με δύο πρόεδρος μας, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι θα επαναφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν μπορεί να λέμε να έχουμε το μεγαλύτερο στόλο σε όλο τον κόσμο και να μην έχουμε Υπουργείο. Και να τους έχουμε αφήσει έτσι. Θα γίνουν διορθώσεις και αδικίες σε πολλά θέματα και πιστεύω ότι ο κόσμος, ο λαός της Δωδεκανήσου, όπως ψήφισε την πρώτη φορά που έγινε η Δημοκρατία, έστω και με χαμηλό ποστό, έγινε μπλε το 19, αυτή τη φορά να μας θυμίσει με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, να σκεφτεί με λογικά και όχι συναισθηματικά και με θυμό, γιατί δεν υπάρχει πλέον θυμός. Πιστεύω, την έκανε, το θυμό τον εκδήλωσε, τιμώρησε, έκανε, το μήνυμα το λάβαν όλοι, με το παραπάνω. Πιστεύω πλέον ότι η επόμενη Κυριακή θα βρει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και να μπει η Ελλάδα σε μια τροχιά σοβαρότητας και νοικοκυρέματος. Σας ευχαριστώ.